Ανεξέλεγκτες διαστάσεις εξακολουθεί να λαμβάνει το φαινόμενο της ρευματοκλοπής και στην Κρήτη, όπου καθημερινά τα συνεργεία της ΔΔΕ έρχονται αντιμέτωπα με παραβάτες. Εντάσεις, διαπληκτισμοί, απειλές και επεισόδια είναι πλέον συνυφασμένα με τις επιχειρήσεις των υπαλλήλων της υπηρεσίας. Όμως δεν είναι οι μόνες δυσάρεστες εκπλήξεις που έρχονται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα. Και φαινόμενα τα οποία είναι πάρα πολύ λυπηρά. Άνθρωποι, συνεργάτες, ηλεκτρολόγοι οι οποίοι τρώνε ψωμί από την επιχείρηση δουλεύοντας σαν εργολάβοι. Οι ίδιοι ρευματοκλέβουν. Η διαπίστωση πως έβαλαν το λύκο να φυλάει τα πρόβατα ήταν γνωστή στις υπηρεσίες του ΔΔΕ στην υπόλοιπη χώρα. Όμως πλέον αφορά και στην Κρήτη, όπου πρόσφατα άρχισαν να καταγράφονται κρούσματα ρευματοκλοπής από προσωπικό που εργάζεται για λογαριασμό της ΔΕΗ. Όπως αποκαλύπτει στην Κρήτη TV, ο πρόεδρος του τεχνικού προσωπικού της ΔΕΗ στην Κρήτη πρόκειται για άτομα τα οποία εργάστηκαν στα ιδιωτικά συνεργεία, τα οποία επιχειρούν για λογαριασμό του ΔΔΕ με εργολαβία και αποστολή να βοηθήσουν στον εντοπισμό ρευματοκλοπών. Υπάρχουν τέτοιοι οι οποίοι σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια, γιατί ελέγχουμε και εκείνους, όπως ελέγχονται και οι συνάδελφοί μας, το τακτικό προσωπικό, αν ρευματοκλέβει ή όχι. Δυστυχώς έχουμε και τέτοια λυπηρά επεισόδια. Όπως εξηγεί ο Γιάννης Βρέντζος, φαίνεται πως αφού καταρτίστηκαν σε κάθε πιθανή μέθοδο ρευματοκλοπής για να μπορούν να την αναγνωρίζουν και να την καταστήλουν, αποφάσισαν να τις εφαρμόσουν για δικό τους όφελος, χωρίς όμως να υπολογίσουν τους τακτικούς ελέγχους που γίνονται σε όλο το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΗ. Δηλαδή με ποιο τρόπο? Σε αυτά που τους δείχνουμε εμείς για να προσπαθούν να βρουν μια ρευματοκλοπή, το κάνουν αυτοί στα δικά τους, στους δικούς τους μετρητές και ρευματοκλέβουν, δυστυχώς. Έχει διαπιστωθεί εδώ στην Κρήτη τέτοιο κρούσμα? Ναι, έχει διαπιστωθεί και στην Κρήτη τέτοιο κρούσμα. Τις αποκαλύψεις επιβεβαιώνουν ακόμη και τα στελέχη της διοίκησης του ΔΔΕ στην Κρήτη, που δεν κρύβουν την ανησυχία τους για την έκταση του προβλήματος.